Σε ένα χώρο ιδιαίτερα γνώριμο σε αυτόν, επέστρεψε από χθε ένα 47χρονος ρεθιμιώτη, ο οποίο παρά το πάρε δώσε με την αστυνομία και τι δικαστικέ περιπέτειες που είχε στο παρελθόν, φαίνεται πω δεν συνετίστηκε αφού συνέχισε ανενόχλητο στη δράση του. Μια δράση όμω που τον ήθελε να εξακολουθεί να διοχετεύει στην τοπική αγορά σκληρά ναρκωτικά και εμπροκειμένο κοκαίνη, τα οποία του επέφεραν κέρδη πολλών χιλιάδων ευρώ. Για μία ακόμα φορά όμως λογάριασε χωρί τα λαγωνικά του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Ρεθύμνου, που εδώ και καιρό αξιοποιώντας πληροφορίες και στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους, είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα πως ο 47χρονος συνεχίζει ακάθεκτο στη δράση του. Χθε, αστυνομικοί τον εντόπισαν σε δρόμο της πόλης, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στα κρατητήρια. Όταν οι άνδρες της δίωξης ναρκωτικών μπήκαν στο σπίτι του 47χρονου, άρχισαν να κάνουν φίλο και φτερό τα πιο απίθανα σημεία στα οποία ο εφευρετικός άνδρας χρησιμοποιούσε ως κρυψόνε για να φυλάει τις ποσότητες κοκαίνης. Το βίντεο της αποκάλυψης που εξασφάλισε η Κρήτη TV αποδεικνύει την εφευρετικότητά του. Ο 47χρονο είχε καλά κρυμμένα στο πάνω μέρο του θερμοσύφωνα του σπιτιού του αρκετέ αυτοσχέδιες συσκευασίε κοκαίνη συνολικού βάρου 360 γραμμαρίων. Σε άλλα δωμάτια του σπιτιού, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν το χρηματικό ποσό των 1.965 ευρώ ω προερχόμενο από παράνομε δραστηριότητε, μία ζυγαριά ακριβία, ένα κινητό τηλέφωνο, μία συσκευασία φαρμακευτικού σκευάσματο που περιείχε θρηματισμένα του εν και τα οποία χρησιμοποιούσε για την όθευση των καθαρών ποσοτήτων κοκαίνης ώστε να διπλασιάζονται οι ποσότητες που θα διοχέτευε στην αγορά. Επιπλέον κατασχέθηκε και η δίκη κλιμωτοσυκλέτα του ως μέσο διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ με πρόχειρους υπολογισμούς η συγκεκριμένη ποσότητα θα του επέφερε κέρδη άνω των 35.000 ευρώ. Καθοριστική για την πορεία της ζωής του 47χρονου ρεθμιώτη που συνελήφθη χθε, αποδεικνύεται τελικά η 12η Απριλίου, καθώς πριν από τρία χρόνια πάλι το ημερολόγιο έδειχνε 12 Απριλίου, όταν οι ίδιοι αστυνομικοί για τον ίδιο λόγο είχαν περάσει και τότε χειροπέδες στο 44χρονο τότε άνδρα. Στις 12... Απριλίου 2019, οι άνδρες του τμήματος δίωξη ναρκωτικών είχαν κάνει φίλο και φτερό το κατάστημα που διατηρεί μαζί με συγγενικό του πρόσωπο στην Παγία Πόλη, εντοπίζοντα μεταξύ άλλων καλά κρυμμένα στα ξύλινα δοκάρια τη οροφή του κτίσματο, που χρησιμοποιείται ω αποθήκη, ποσότητε κοκαίνη συνολικού βάρου ενό κιλού και 322 γραμμαρίων σε 39 αυτοσχέδιε συσκευασίε. Ο 47χρονο σήμερα άνδρα είχε δικαστεί πρωτόδικα και μάλιστα του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκιση με αναστολή. Στην παρούσα φάση όμως κατηγορείται και πάλι για παραβάσει του νόμου περί ναρκωτικών που είναι σε βαθμό κακουργήματος, ενώ σήμερα οδηγήθηκε στις δικαστικές αρχές, όπου ζήτησε και πήρε 24 ώρες προθεσμία για να απολογηθεί αύριο.